Γεια σας φίλοι του υγρού ξερίσματος. Στο σημερινό βιντεάκι μας θα κάνουμε ακόμα ένα ξύρισμα και αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσουμε, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, την κρέμα της Nivea. Μια εξίσου οικονομική λύση. Θα χρησιμοποιήσουμε την κρέμα της Nivea σε συνδυασμό με πινελάκι και μπολάκι για να δούμε και τι αφρό θα κάνει. Σαν μηχανή θα χρησιμοποιήσω και σήμερα τη ζηλέτηση King, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή μηχανή, ήδη έχω φορτώσει για την λάμα μέσα στην μηχανή. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουμε και δεν ξεχνάμε ποτέ είναι να υγραίνουμε πάρα πολύ καλά το πρόσωπό μας για να έχουμε ένα όσο το δυνατόν σωστότερο ξύρισμα. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Υγράναμε μια χαρά έτσι πολύ καλά το πρόσωπο και τώρα θα χρησιμοποιήσω λίγη από την ποσότητα της κρέμας, αν και πίσω έχω διαβάσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα χέρια, δηλαδή να την κάνουμε στο χέρι και να την περάσουμε, εντάξει. Ή με το κλασικό του πινέλο. Οπότε στο κέντρο εδώ πέρα από τον μπολάκι θα βάλω μία ποσότητα κρέμας, τόση, και πολύ είναι πιστεύω. Βρέχω πάρα πολύ καλά το πινελάκι μου, τόσο ώστε να μου σκέψει, κατά προτίμηση με ζεστό νερό. Κάποια χρειάζεται να τα αφήσουμε και κάποια ώρα μέσα στο ζεστό νερό, ούτως ώστε το νερό να πάει μέσα παντού στην τρίχα. Και έχουμε αυτό εδώ. Το πινέλο έχει βραχεί επαρκώς. Κοιτάξτε. Και πάμε τώρα σιγά σιγά με την υγρασία που έχει επάνω το πινέλο. Πατάμε και ξεκινάμε τη δουλίτσα. Θέλει κάποια ώρα για να κάνει τον αφρό. Και σιγά σιγά ο αφρός αρχίζει και δημιουργείται. Ξεκινάει πρώτα από τα τυχώματα, βρέχουμε λίγο ακόμα, ούτως ώστε να υπάρχει να τους αφρός. Θέλει και εδώ μια πρώτη έτσι, θέλει μια υγρασία και εδώ. Έχει μαζευτεί αρκετός αφρός και πάνω στο πινέλο και όσο περισσότερο το δουλεύουμε, τόσο περισσότερο και στα τυχώματά μας από το μπουλάκι δημιουργείται εξτρά αφρός. Βλέπετε, ο οποίος είναι αρκετός. Βλέπετε δηλαδή ότι είναι λίγος, τώρα από το βιντεάκι μπορεί να μην φαίνεται και πάρα πολύ καλά, αλλά είναι ό,τι πρέπει και συνεχόμενα δημιουργείται με λίγο δούλεμα. Την ίδια διαδικασία που ακολούθησα στα προηγούμενα βιντεάκια με τον απλό αφρό θα ακολουθήσω και εδώ πέρα, δηλαδή θα απλώσω αφρό στο πρόσωπο, ξυρίζω και ξαναπλώνω αφρό. Εγώ κοιτάω εδώ, εσείς βλέπετε εδώ πέρα. Ανασηκώνω και με το πινέλο τα γένια. Παίρνω λίγο ακόμα αφρό, πάμε για αυτή την πλευρά, να κάνουμε την πρώτη στρώση αφρού. Όπως βλέπετε, με λίγο αφρό που βάλαμε, με λίγη κρέμα συγγνώμη που βάλαμε, φτιάξαμε αφρό για όλο το πρόσωπο. Εντάξει, και λίγο το χέρι ποτέ δεν έβλαψε, στο να στρώσουμε λίγο τον αφρό μας. Αφήνω πινελάκι εδώ και ξεκινάμε ξύρισμα. Η
δεν χρειάζεται να το ξαναπώ, όπως πάντα, πρώτα κάθετα, μετά οριζόντια. Εντάξει, και στο τέλος κόντρα, θα δούμε τι θα χρειαστεί. Όπως είχα πει την προηγούμενη φορά, η μηχανή αυτή της Gillette είναι πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ δυνατή. Έχει το δικό της βάρος, γιατί είναι μεταλλική, σε σχέση τουλάχιστον με τη Wilkinson που χρησιμοποίησα. Και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Διαφορετική η αίσθηση της κρέμας από τον αφροξυρίσματος. Την κρέμα την αισθάνομαι σαν να έχει κρατήσει καλύτερη ενυδάτωση στο πρόσωπό μου. Καλά, εντάξει, το ξεραχάκι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, δεν υπάρχει θέμα. Ούτως ή άλλως, όπως έχουμε τον Gillette, κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι δηλαδή από τα πιο καλά ξηραφάκια που έχω χρησιμοποιήσει και έχω χρησιμοποιήσει μόνο δύο βασικά. Αλλά μπροστά στο Wilkinson το Gillette είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατό. Βάζουμε αφρό, συνεχίζουμε. Δεν χρειάζεται να λέω τα ίδια και τα ίδια. Στα χείλη εδώ πέρα θα πάρω μόνο κάθετα και μετά ίσως και κόντρα. Και δεν χρειάζεται να ασκήσουμε πολύ μεγάλη πίεση. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Κατά λάθος. Επιμένω λίγο σε κάποια σημεία τα οποία βλέπω ότι με αρκετή υγρασία και μιλάμε λίγο στόνωση, γέμισε εκεί πέρα με το γέννη, είναι και λίγο μεγάλο βέβαια το γέννη, είναι 4 ημερών σχεδόν, εγώ και 5. Αυτό δεν είναι κάτι, απλά προσθέτουμε λίγο νεράκι στο μείγμα εδώ πέρα του αφρού και καθαρίζουμε πάρα πολύ καλά τη λάβα με νεράκι, ούτως ώστε να μην έχουμε υπολείμματα μέσα. Βάζω και λίγο νεράκι για να μπορεί να ρολάρει καλύτερα και το πινέλο μου. Όσο το δουλεύω, τόσο περισσότερο αφρό βγάζει. Κάνω και λίγο από εδώ, γιατί βλέπω ότι αδυνάτησε λίγο ο αφρός μου.
έχω θέματα. Ωραία. Πάμε από εδώ τώρα. Ήθελα λίγο νεράκι παραπάνω. Αυτό θα το δείτε και εσείς αν ασχολήσετε. Αν ασχοληθείτε με το μάτι, σε ό,τι μείγμα για να πάρετε, ο αφρός σας να είναι λίγο να ξεκινήσει να πέφτει όταν είναι πάνω στο ξηραφάκι, για να γίνεται σωστότερο και ο καθαρισμός και να φεύγουν και τα γένια από μέσα από την λάμα. Το ξηραφάκι, μόνο γι' αυτό ο άφρος θα πρέπει να είναι πιο, ας πούμε, νερουλός. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το θέμα το ότι ένας πυκτός αφρός θα τραβήξει και το δέρμα. Καταλάβετε, οπότε θα δημιουργηθούν περισσότεροι ερεθισμοί. Θα στομώσει η λεπίδα, θα πρέπει να ανοίξουμε, να την πλύνουμε, να την καθαρίσουμε. Ενώ με πιο αραιή αφρό, αλλά σωστό, εντάξει, όχι εντελώς νερό, να προστατεύει λίγο και το δέρμα μας, γίνεται καλύτερη δουλίτσα. Το ζηλέ, το ξηράφι, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη επιλογή, κάνει καταπληκτική δουλειά. Βάζουμε αφρό τώρα και προετοιμαζόμαστε για το δεύτερο χέρι. Κάποιος ο οποίος ξυρίζεται σχεδόν κάθε μέρα και δει ότι με ένα χέρι το έχουν περάσει, έχουν κοπεί καλά τα γένια, με ένα πέρασμα έχουν κοπεί καλά τα γένια, μην τυρανάτε περισσότερο την επιδερμίδα σας, αφού το σιάος θα ξαναξυριστείτε την επόμενη μέρα. Εντάξει, μην την τυρανάτε, δεν χρειάζεται καθόλου να τυρανάτε την επιδερμίδα. Και ακόμα βγάζει. Και ακόμα βγάζει φρό. Πολύ ευχαριστημένος. Πολύ άνετο το ξύρισμα με το συγκεκριμένο ξηραφάκι, πολύ άνετο όμως και πολύ καλή δουλειά. Όπως πάντα στο στόμα θα πάω τώρα, στα χείλη δηλαδή, θα πάω κόντρα. Αυτό το συγκεκριμένο ξύρισμα δεν σημαίνει ότι
είναι ο σωστός τρόπος, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να ακολουθήσετε αυτόν τον τρόπο που ξυρίζομαι εγώ. Απλά σας λέω τις εντυπώσεις μου και σας λέω αυτό που βλέπω στο πρόσωπό μου. Σήμερα η επιδερμίδα μου ίσως είναι και λόγω καιρού. Συνεχίζουμε τώρα πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Θα σας δείξω και από αυτή την πλευρά την κόντρα και θα σας αφήσω σιγά σιγά. Την επόμενη φορά θα πούμε πολλά περισσότερα για να δούμε λίγο και κόντρα εδώ πέρα. Πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ειλικρινά πολύ καλά αποτελέσματα. Πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αν και πάλι δεν χρειαζόμουν κόντρα, απλά σας το έδειξα εδώ πέρα. Αυτά, να πληθώ λίγο τώρα. Συγγνώμη, σήμερα ήμουν πιο σύντομος, αλλά είχαμε και αυτό το θεματάκι με τη μύτη μου λίγο εδώ πέρα που έχει λίγο ματώσει. Αυτό δεν είναι τίποτα, θα βάλουμε λίγο, σταματήσει τώρα, δεν είναι κάτι κακό. Έχω έναν ερεθισμό εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω είναι από την πρώτη φορά που έβαλα την κρέμα, τον αφρό βασικά, που δεν είχε πάρα πολύ υγρασία, παρά τα αυτά όλα είναι εντάξει. Εννοείται πως βάζουμε πάντοτε από εκεί πέρα aftershave και καλώς τυχόν των πραγμάτων θα σας δώσω το επόμενο βίντεο χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη κρέμα της Nivea και το ξηραφάκι του Wilkinson. Καλή σας συνέχεια και καλά ξυρίσματα!